Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου, Σάββατο 25 Ιουλίου και είμαστε σήμερα πάλι εδώ με ένα καινούριο θέμα. Το θέμα που θα ήθελα να παρουσιάσουμε σήμερα σχετίζεται με το οικολογικό πρόβλημα, καθώς η οικολογική κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι μας, αποτελεί μέγιστη απειλή για την εποχή μας. Η αγωνία μεγάλη για την τύχη του κόσμου και την πιθανότητα μεγάλων οικολογικών καταστροφών. Καθημερινά για το θέμα αυτό γίνονται εκθέσεις, οργανώνονται διεθνή συνέδρια, καθιερώνονται ημέρες και χρονιά περιβάλλοντος και γίνονται ατέλειωτες συζητήσεις επί συζητήσεων ώστε να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπιση της. Συγκεκριμένα με πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει αφιερωθεί η 1η Σεπτεμβρίου στην προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα έχει συνταχθεί και ειδική ακολουθία γι' αυτό. Κίνδυνοι από τα πυρηνικά προϊόντα και κατάλοιπα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η επικίνδυνη καταστροφή του ενάλιου πλούτου από μεγάλες πετρελαιοκοιλίδες, η προγραμματισμένη καταστροφή των δασών με πυρπόληση ή αλόγιστη ξύλευση προήλθαν από τη διάσπαση της ισορροπίας ανάμεσα στις θεωρητικές και υλικές αναζητήσεις μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πνεύμα της κατανάλωσης και της ευμάρειας, της υπέρμετρης φροντίδας για την απόκτηση υλικών αγαθών είναι παράγοντες που προκάλεσαν αυτό το τεράστιο πρόβλημα στην εποχή μας. Η αντιμετώπιση της οποίας κρίσης συνήθως επιχειρείται με τα μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η τοποθέτηση όμως αυτή θα λέγαμε ότι είναι πρόχειρη και μειοπική. Η οικολογική κρίση προπάντων είναι κρίση πνευματική και ηθική. Ο Edgar Morin έχει πει: «Το κακό είναι ότι δεν μολύνθηκαν μόνο τα ποτάμια, ο αέρας, η θάλασσα, τα βουνά. Μολύνθηκαν κυρίως τα μυαλά και οι ψυχές μας». Ο Ρώσος διανοητής Νίκολας Μπερντιάεφ στο τελευταίο βιβλίο της ζωής του τονίζει: «Η θέση του ανθρώπου έναντι των κοσμικών δυνάμεων είναι ολότελα καινούρια. Ο κόσμος με την αρχαία ελληνική σημασία της λέξεως, ο κόσμος του Αριστοτέλη, του Θωμά του Ακινάτη, του Δάντη, δεν υπάρχει πια. Η φύση δεν είναι πια μια ιεραρχική τάξη που αποκαταστάθηκε από το Θεό και για την οποία μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Σήμερα οι επιστήμονες διακηρύττουν πως οι επιστημονικές ανακαλύψεις με τις τεχνικές τους συνέπειες μπορούν να ανατινάξουν την κοσμική τάξη και να προκαλέσουν κοσμικές καταστροφές. Η μηχανή και οι τεχνικοί έχουν μια κοσμογονική σημασία, εκπροσωπούν μια νέα ημέρα της δημιουργίας ή μάλλον μια νέα νύχτα, αφού μπορούν να σκοτεινιάσουν ακόμη και τον ήλιο. Έτσι,
Η κτήση μεταβάλλεται σε απρόσωπο αντικείμενο που βιάζεται ασύστολα για να υποταγεί τελικά στη βουλημία και την πλεονεξία του ανθρώπου. Ο κόσμος και το περιβάλλον επηρεάζονται από τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Λειτουργούν ισορροπημένα με χρήστη και διαχειριστή, πνευματικά ισορροπημένο άνθρωπο, επαναστατούν όμως και εξεγείρονται εναντίον του ανθρώπου που έχει χάσει την πνευματική ευστάθεια και ισορροπία. Σήμερα σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι το οικολογικό είναι πνευματικό πρόβλημα και ότι η φυσική διάβρωση και μόλυνση είναι συνέπεια της πνευματικής μόλυνσης και διάβρωσης. Οι αιτίες, σύμφωνα με τη σύγχρονη διανόηση, βρίσκονται στις αρνητικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης, αλλά και στην προσκόλληση των ανθρώπων στα αγαθά της γης, καθώς και στην πολυτελή και τριφυλή διαβίωση. Εξάλλου, όπως υποστήριξε και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, η αιτία του κακού βρίσκεται στην υπόσταση των όντων, υπονοώντας το ανθρώπινο αυτεξούσιο και αυτοπροαίρετο. Ο άνθρωπος βλέπει την κτήση αντικειμενικά και ωφελημιστικά. Την εκμεταλλεύεται για να ικανοποιήσει τις ωρέξεις του, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Έτσι καλλιεργεί και εντείνει τη ματαιότητα. Εξουσιάζει τη φύση και αποδεικνύεται δέσμιος. Παγκοσμιοποιείται και παραμένει μόνος και ανέστιος. Η καρδιά όμως, που έμαθε να αγαπά, σημειώνει ο Άγιος Σιλουανός, λυπάται όλη την κτήση. Γι' αυτό, όσα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και αν εκπονηθούν από ειδικούς περιβαλλοντολόγους και όσα χρήματα και αν δαπανηθούν, δεν πρόκειται να αναστρέψουν την οικολογική καταστροφή αν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή νοοτροπίας ως προς τη χρήση και διάθεση των αγαθών του κόσμου, ως προς την ανθρώπινη ουσία και τις πνευματικές προτεραιότητες, ως προς το τι πράγματι είναι κακό και τι φαίνεται απλώς ως κακό, αλλά δεν είναι. Η οικολογική κρίση δεν αποτελεί τοπικό αλλά παγκόσμιο φαινόμενο και η αντιμετώπιση της δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εθνική αλλά διεθνή κλίμακα. Η οικολογική μόλυνση, φίλοι μου, η καταστροφή σε κάποιο σημείο της γης έχει άμεσες επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εκείνο όμως που χρειάζεται περισσότερο είναι μέσα από το σχολείο, την οικογένεια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να προβληθεί έναντι της υλιστικής βιοθεωρίας, της συνδεδεμένης με την πολυτέλεια, την άνεση, τη σπατάλη, την τρυφή, η πατερική διδασκαλία για την ολιγάρχεια και λιτότητα. Το οικολογικό πρόβλημα είναι περισσότερο πρόβλημα τοποθέτησης και σχέσης του ανθρώπου προς το περιβάλλον. Πέρα από τους κώδικες και τους κανόνες καλής συμπεριφοράς προς το περιβάλλον, χρειάζεται σωστή τοποθέτηση και υπεύθυνη αντιμετώπιση για να υπάρξει καλή οικολογική σχέση. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας προβλημάτισα. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, διαδώστε το στους φίλους σας και γραφτείτε στο κανάλι μου. Καλό απόγευμα!